αποτέλεσμα άλλη μιας εξαιρετικής συνεργασίας με το Μουσείο Καζαντζάκη. Ένα έργο το οποίο διήγησε 2 χρόνια, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η Περιφέρεια Κρήτης διαχρονικά υποστηρίζει τέτοιες προσπάθειες όπου φέρουν αποτελέσματα πολιτισμού, εκπαίδευσης. Σήμερα λοιπόν το εργαλείο της Μουσιοσκευής, όπου δημιουργήθηκε από μια μεγάλη ομάδα του Μουσείου Καζαντζάκης, μια επιστημονική ομάδα, μας παρουσιάζεται. Το αποτέλεσμα, όπως σας είπα, εξαιρετικό, γιατί έχει να κάνει με τους μαθητές μας, οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή, είτε γνωρίζουν είτε όχι, για το έργο του Καζαντζάκη, θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν. Ήταν η μουσιοσκευή του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, που πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης. Είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές ηλικίας από 8 χρονών μέχρι και 18, οι οποίοι δεν μπορούν με τη φυσική τους παρουσία να βρίσκονται στο Μουσείο Καζαντζάκη. Ο στόχος της είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και τη σχέση με τον πολιτισμό, αλλά και τα μουσεία. Ο ίδιος ο Νίκος Καζαντζάκης ήταν ταξιδευτής και παγκόσμιος πολίτης, οπότε το έργο αυτό συνάδει απολύτως με τον τρόπο που αυτός έζησε και έγραψε. Από αυτή τη θέση θέλω θερμά να ευχαριστήσω προσωπικά τον Περιφερειάρχη μας, κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα παραλαμβάνει ένα ακόμα εργαλείο στην γνώση και στην εμπέδωση αυτής της γνώσης του μεγάλου κριτικού διανοητή που ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης. Όλοι γνωρίζουμε για τον Νίκο Καζαντζάκη, αλλά η μουσιοσκευή αυτή που διαθέτει συμπυκνωμένη γνώση και προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου στοχαστή κριτικού είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο γιατί τα παιδιά με πιο εμπεριστατωμένο τρόπο θα έρθουν σε επαφή με το μυστήριο αυτό που κρύβει το κάθε προσωπικό αντικείμενο που πιάνουν στα χέρια τους. Είναι σημαντικό ότι το Μουσείο Καζαντζάκη και η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί αυτή την προσπάθεια. Που αφορούν κάθε ενότητα αφορά μία από τις πτυχές του Νίκου Καζαντζάκη. Τον βλέπουμε ως ταξιδευτή, ως συγγραφέα, ως άνθρωπο διανοούμενο και κριτικό. Απευθύνεται σε μαθητές της 3ης, 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και του Γυμνασίου και του Λυκείου. Και στηρίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Τα κουτιά ανά το τόμο, τι περιέχει, το πρώτο κουτί περιέχει αυτό, το δεύτερο αυτό. Θα τα πω. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Κάθε ενότητα της μουσιοσκευής περιλαμβάνει ένα φυλάδιο οδηγιών με δραστηριότητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες, το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικό υλικό εμπνευσμένο από τις συλλογές του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, αντίγραφα επιστολών, χειρογράφων και φωτογραφιών του Νίκου Καζαντζάκη και εκπαιδευτικά εργαλεία όπως είναι ένα puzzle παγκόσμιος χάρτης, ένα χρονολόγιο. Το υλικό της μουσιοσκευής είναι μερικώς προσβάσιμο από άτομα με οπτική αναπηρία. Για πόσο καιρό θα μπορεί να το δανείζεται ένα σχολείο? Και ποια θα είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, έτσι? Ο δανεισμός της μουσιοσκευής είναι δωρεάν προς όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν είναι να επικοινωνήσουν με το μουσείο, να κάνουν ένα αίτημα δανεισμού και να συνταχθεί το συμφωνητικό δανεισμού για να αποσταλεί στη κάθε σχολική μονάδα. Για πόσο χρονικό διάστημα? Θα παραμένει για πόσο? Η μουσιοσκευή θα παραμένει για 10 εργάσιμες ημέρες σε κάθε σχολείο με δυνατότητα παράτασης για να επεξεργαστούν το υλικό όσο πιο καλά γίνει. Αφορά και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, σωστά? Αφορά και την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μουσιοσκευή ήδη ταξιδεύει προς την Νέα Υόρκη, όπου θα έχει την πρώτη της εφαρμογή σε 3 σχολεία της Ομογένειας της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη σε συνεργασία με πολλούς φορείς, μεταξύ άλλων και το Μουσείο και τα Ελληνόπουλα της Νέας Υόρκης διάφορων ηλικιών θα είναι τα πρώτα που θα ανοίξουν
αυτά τα κουτιά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θα ακολουθήσει, μόλις πάρουμε την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας ώστε να ενταχθεί στα εργαστήρια δεξιοτήτων, θα ακολουθήσουν εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς, καταρχήν σε όλη την Κρήτη, με την αρρωγή των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των σχολικών συμβούλων. Και έτσι οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίζουν ακριβώς πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό. Μετά τη Νέα Υόρκη, ξέρουμε ποιος θα είναι κάποιος επόμενος σταθμός πάλι στο εξωτερικό, ποια χώρα θα είναι. Η βούληση του μουσείου είναι να βρίσκεται μόνιμα ένα αντίγραφο της μουσιοσκευής, ένα θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Και εκεί ο συντονιστής εκπαίδευση θα το δίνει, ένα στην Αυστραλία, ένα στην Αμερική. Δηλαδή θέλουμε να είναι ένα σε κάθε ήπειρο, είναι 10 τα αντίγραφα. Ελπίζουμε να έχουμε το ευχάριστο πρόβλημα να μην φτάνουν και να πρέπει να ξανααναπαραχθεί. Και είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα γίνει αυτό. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.